αισιόδοξος ότι τόσο τα νομοσχέδια που αφορούν στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όσο και η κρατική εγγύηση που θα διέπει τη Συμφωνία Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Ελληνικής θα τύχουν έγκρισης από τη Βουλή, εμφανίζεται ο Υπουργός Οικονομικών Χαρής Γεωργιάδης σε αποκλειστική του συνέντευξη στο TV1. Συνδέει μάλιστα εκ νέου τη Συμφωνία Συνεργατικής Ελληνικής με το μέλλον του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο. Εκφράζω την προσωπική μου πολιτική εκτίμηση ότι στο τέλος θα ληφθούν οι αποφάσεις ευθύνης που πρέπει να ληφθούν. Απαντά την ίδια ώρα στο κρίσιμο ερώτημα που προκαλεί αναστάτωση στους καταθέτες. Είναι διασφαλισμένες οι καταθέσεις τους στο συνεργατισμό? Είναι δεδομένο ότι ο συνεργατισμός ως οντότητα δεν θα έχει συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως μέσα από τις ομολογουμένως δύσκολες αποφάσεις που καλούμαστε όλοι να λάβουμε, να μην πραγματοποιηθεί ένα βήμα προς τα εμπρός, που θα οδηγεί σε ένα ακόμη πιο σύγχρονο και ισχυρό τραπεζικό σύστημα στην χώρα μας, στο οποίο το σύνολο, το λέω ξανά και καθαρά, των καταθέσεων των συμπολιτών μας να είναι διασφαλισμένο. Και είναι γι' αυτό που είμαι αισιόδοξος και το θεωρώ ως δεδομένο πως θα ληφθούν εκ μέρους όλων οι αποφάσεις ευθύνης που θα υποβοηθήσουν αυτή ακριβώς την εξέλιξη. Μιλά και για τις μέχρι πρότινος διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα στο συνεργατισμό βαίνουν καλώς, ενώ σχολιάζει για τις επικρίσεις περί κακής συμφωνίας. Άλλαξαν οι εποπτικές απαιτήσεις. Μα είναι ξεκάθαρο, είναι τεκμηριωμένο. Διαφορετική ήταν η βάση και οι παράμετροι πάνω στις οποίες αξιολογείται η τράπεζα μέχρι πριν ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του 2017. Οι κυπριακές τράπεζες που κουβαλούν ακόμη βαρύδια αμαρτίες του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε αυτές τις πιέσεις, περισσότερο προφανώς ο συνεργατισμός, και γι' αυτό με την διαφοροποίηση των εποπτικών δεδομένων και παραδοχών να είναι αναγκαία αυτή η κίνηση, η οποία είναι δύσκολη, το αναγνωρίζω, επιφέρει μια σημαντική αλλά μη επαναλαμβανόμενη διόγκωση στο δημόσιο χρέος, αλλά από την άλλη δεν ήταν κοινή εισήγηση ή σύσταση ενός φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναλύει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το ζήτημα της κρατικής εγγύησης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διέπει τη Συμφωνία Συνεργατισμού Ελληνικής, καθώς και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της εν λόγω εγγύησης. Η κρατική εγγύηση θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν μη αναμενόμενες ζημιές πέραν των 400 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για αναμενόμενες ζημιές. Την ίδια ώρα, η οικονομική ανάλυση που έγινε σε σχέση με το σχέδιο εγγύησης δείχνει, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ότι η θεωρητική επιβάρυνση σε ένα ορίζοντα 10 ετών δεν θα υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια. Η ΔΕ Ελληνική θα πληρώσει τέλος εγγύησης που θα αγγίζει τα περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, με δεδομένο ότι είναι ένα κομμάτι, ένα απαραίτητο μέρος της πρότασης που η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει, θεωρώ πως είναι μια απέτηση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Διεμήνησε δε ότι το ζητούμενο είναι να διασφαλιστούν οι καταθέσεις του συνεργατισμού που στο σύνολό τους αναλαμβάνονται από την Ελληνική Τράπεζα.